Έντονο παρασκήνιο, σκληρές διαπραγματεύσεις και μετρημένα λόγια για τα βασικά σημεία του προσχεδίου για το κούρεμα του ελληνικού χρέους. We have a very constructive cooperation with the private sector and we are ready to finalize the procedure on time. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε πριν από λίγες ώρες στο Eurogroup τα βασικά σημεία της μέχρι τώρα διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες. Today we will deal with issues related to taking stock of the PSI talks on Greece. Ο γαλλογερμανικός άξονας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζουν ασφυκτικά τους τραπεζίτες να δεχθούν μεσοσταθμικό επιτόκιο για τα νέα κουρεμένα ομόλογα μέχρι 3%, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους ίδιους. Η πρόταση των τραπεζιτών για ένα επιτόκιο 3,8% εκτιμούν ότι θα έφερνε το χρέος της Ελλάδας το 2020 στο 150% του ΑΕΠ και όχι στο 120% που θέλουν οι εταίροι της Ελλάδας. Όλα δείχνουν ότι τη διαφορά θα κληθεί να πληρώσει και πάλι η Ευρώπη. Είναι αρκετό ένα κούρεμα 70%, ρωτήθηκε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Die Zeit wird knapp. Für Griechenland und heißt es, es soll ein Schuldenschnitt von 70% geben. Reicht der aus? Das kommt auf die Einzelheiten an. Die Verhandlungen gehen ja auch in diesen Stunden weiter. Die Anstrengungen Griechenlands ausreichend? Olli Rehn, der Kommissar in Brüssel, hat da so seine Zweifel. Ja gut, Griechenland tut sich schwer, das umzusetzen, was vereinbart worden ist. Aber es muss geschehen, weil andernfalls ist es nicht zu lösen. Griechenland muss 2020 wenigstens wieder ein Ausmaß seiner Verschuldung haben, das man als Schuldentragfähigkeit bezeichnet. Und dieses Ziel muss erreicht werden. Ανάλογη θέση με αυτή του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών πήρε και ο Γάλλος ομολογός του, François Barouen. Nous sommes déterminés à soutenir la Grèce le temps qu'elle mette en œuvre ses réformes et que celles-ci produisent leurs effets. Δείχνουν ότι οι εταίροι της Ελλάδας εξετάζουν πλέον βάσιμα το ενδεχόμενο μιας επιπλέον βοήθειας προς την Ελλάδα παράλληλα με το PSI. Η Christine Lagarde έδειξε το δρόμο. We feel that a stronger firewall is needed. Why? Because without it, countries like Italy and Spain, for instance, could potentially be forced into a solvency crisis. Η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει ένα δάνειο γέφυρα που θα επιτρέψει τη μετάβαση από την πρώτη δανειακή σύμβαση των 110 δισεκατομμυρίων στη δεύτερη των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται, παρέχοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να καλύψει μέχρι τότε το ομόλογο ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που λήγει το Μάρτιο. Η Άγγελα Μέρκελ πάντως θέτει προαπαιτούμενο την επιτυχία του PSI. Είμαστε αντίθετοι σε σκέψεις να δοθεί στην Ελλάδα δάνειο γέφυρα, εάν οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους ιδιώτες πιστωτές για το κούρεμα δεν προχωρήσουν. Εάν τώρα όλα αυτά τα σενάρια δεν πετύχουν, ο οίκος Μούντις προβλέπει άτακτη χρεοκοπία για την Ελλάδα, που θα την οδηγήσει εκτός ευρωζώνης και στην υιοθέτηση ενός εξαιρετικά υποτιμημένου νομίσματος.